Την Ήτα γνώρισε την Κυριακή στην Ελιά η ομάδα K17 του Όφη από τον Πανιόνιο με 1-2 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ήταν μια ήττα που με βάση την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου αδικεί τον Όφη, καθώς μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε και θα μπορούσε με τις φάσεις που δημιούργησε να σημειώσει κι άλλα γκολ. Τελικά με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Χαϊκάλη, ο Πανιόνιος γύρισε το μάτς και πήρε το εκτός έδρας τρίποντο. Στα πρώτα λεπτά ο Όφη κυριάρχησε και ήταν συνεχώς στην επίθεση, ενώ το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο έκτο λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπερικάκη, ο υψηλός όμως αμυντικός Γιώργος Γωνιωτάκης με ωραία κεφαλιά έκανε το 1-0, σκοράροντας για πρώτη φορά με τη φανέλα του Όφη. Ο Γωνιωτάκης πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του και αφιέρωσε τον γκολ στην κερκίδα. Η καλή εικόνα είχε και συνέχεια με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν να πιέζουν την εστία του Πανιουνίου και να αγγίζουν το δεύτερο γκολ. Δύο μεγάλες ευκαιρίες έχασε ο Σωμαράκης και δοκάρι είχε ο Μπερικάκης, αλλά τελικά το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 με τον επιθετικό του Πανιωνίου, Πάνο Χαϊκάλη, να σκοράρει λίγο πριν την ανάπαυλα. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Όφη με να έχει την κατοχή, αλλά χωρίς να απειλεί με αξιώσεις, με εξαίρεση μια σέντρα σου του Σωμαράκη που χτύπησε στη συμβολή των δοκών. Τελικά στο 71ο λεπτό σε μια αντεπίθεση του Πανιωνίου, ο Χαϊκάλη σημείωσε το 1-2 με τον γκολ των Κιανέριθρων να αποσυντονίζει τον Όφη που παραλίγο να δεχτεί και τρίτο τέρμα στη συνέχεια σε ευκαιρίες τον Αργυρίου που είχε δοκάρει και του Χαϊκάλη με τον Μακατουνάκη να αποκρούει την μπάλα. Παρουσιάζει πολύ καλές ομάδες. Σίγουρα τον Άρη εδώ και να νικήσει είναι πολύ δύσκολο κατόρθωμα. Είχαμε κάποια τυχαία αποτελέσματα στην αρχή του πρωταθλήματος. Ήταν ένα μάτσο, όπως είπατε, πολύ καλό. Είμαστε και τυχεροί που κερδίσαμε, αλλά και ευχαριστημένοι πολύ με την απόδοσή μας. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να πάρουμε τα υπόλοιπα τρίποντα. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό μάτς με πολύ καλό ρυθμό και από τις δύο ομάδες. Στο πρώτο ημίχρονο υπερτερήσαμε και από φάσεις και από όλα. Ατυχήσαμε, δεν τελειώσαμε τις φάσεις και δεχτήκαμε ένα γκολ έτσι. Στο τέλος προσπαθήσαμε εκεί στο 2-1 να ισοφαρίσουμε. Δεν τα καταφέραμε και χάσαμε.